Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Τις αποφάσεις του για την Εθνική Ασφαλιστική πρόκειται να πάρει κατά τη σημερινή συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας. Η μονομαχία μεταξύ της κοινοπραξίας ελληνοαμερικανικών και ολλανδικών συμφερόντων, Calamos Exim Partners και της κινέζικης Fosun για τον έλεγχο της μεγαλύτερης ελληνικής ασφαλιστικής, μετά από πολλές ανατροπές φτάνει στο τέλος της. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα τις τελευταίες ώρες δείχνει σαφώς υπέρ της κοινοπραξίας Calamos Exim, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες η βελτιωτική προσφορά που υπέβαλε ανεβάζει την αποτίμηση της εθνικής ασφαλιστικής κατά 40% σε σχέση με την λογιστική της αξία. Δημοσιεύματα κατά τα οποία ο Ευρωπαίος αξιωματούχος σημείωσε πως το τραπέζι των συζητήσεων για το ελληνικό χρέος αλλά και για τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα είναι μόνο η πρόταση Σόιμπλε και πως δεν βλέπει ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας, βρήκαν το φως δημοσιότητας με την ελληνική κυβέρνηση να σχολιάζει πως τέτοιες διαρροές από Ευρωπαίους αξιωματούχους, αν και δεν είναι στην πρόθεσή τους, μας βοηθάνε, διότι μας βγάζουν από το δίλημα αν θα δεχτούμε ή θα απορρίψουμε εκ νέου τις προτινόμενες λύσεις στο Eurogroup, που αποτελεί εξάλλου και μη θεσμικό όργανο ώστε να πάμε στη Σύνοδο Κορυφής. Απανοτές αναβολές παίρνει η ειδική εφαρμογή που ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία θα ενημερώνει τους φορολογούμενους για το ποσό του αφορολόγητου που έχουν χτίσει μέσω του TaxisNet. Όπως αναφέρουν πηγές του τραπεζικού κλάδου στο insider.gr, οι τράπεζες έχουν καταλήξει σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών στις προδιαγραφές της νέας υπηρεσίας και είναι έτοιμες να διαβιβάσουν τα στοιχεία των πελατών τους μόλις τους δοθεί η σχετική εντολή. Ωστόσο, η νέα εφαρμογή του TaxisNet εκτιμάται ότι δεν θα βγει στον αέρα πριν το Σεπτέμβριο του 2017. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτη μόνο κυμαίνει σε 785,79 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,42%. Ανωδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.